Δεν ήμασταν ποτέ. Και το είπα και πριν και το ξαναπαλαμβάνω για να συγκρατήσετε την ορολογία. Είναι απαραίτητη η αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Νόμους της χώρας. Κακούς ή καλούς νόμους. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι κάκιστος ο νέος νόμος που φέρνει ο Βενιζέλος για τα σπίτια. Να έρχεται ο αρχισυνδικαλιστής ο Φωτόπουλος και να λέει δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ποιοι κυβερνάνε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο? Ο λαός με τους εκπροσώπους του ή οι συντεχνίες της κομμουνιστικής νοοτροπίας και πρακτικής? Πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Αθήνα, αλλά ξέρουμε και ιστορία. Και πρωτεύουσα του ελληνισμού είναι η βασιλεύουσα, είναι η Κωνσταντινούπολη. Είναι σίγουρο όμως ότι κάποιος από τη γενιά μας θα μπει στην πόλη. Το χρωστάμε στην ιστορία, το χρωστάμε στα πεπρωμένα, το χρωστάμε στη φυλή, το χρωστάμε στην επόμενη γενιά. Μου είναι το ίδιο προσιτό, το ίδιο προσιτό, το ίδιο ευχάριστο να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Μπροστά μας ανοίγονται ορίζοντες. Ορίζοντες από την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει δυνατότητα εισπράξεως και ταμείου από αυτή τη δυσφορία. Πρέπει λοιπόν εμείς, με τον πολιτικό μας λόγο, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιαίτερα περίτεχνος, από τη μία πλευρά καταγγελτικός για αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη πλευρά συνάμα να ρίχνει γέφυρα για να περάσει ο δυσαρεστημένος ψηφοφόρος σε εμάς. Ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός, επιθετικότητα και διελεκτικότητα. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε από εδώ και πέρα τις οποιασδήποτε αγκυλώσεις δημιουργούσαν πρόσφορα στο να έρθει σε εμάς αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος. Στρεβιοποιήσαμε ορισμένα πράγματα. Είπαμε με άλλα πράγματα αυτά τα οποία πάντα εμπορούν την ψυχή μας. Ξέρετε τι αντιμετώπισα εγώ πέρυσι όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Δεν υπήρχε στο σελίδα που να μιλάρετε έρχεται ο φασίστας. Τέτοιον αποκλεισμό είχα. Και αυτά έπρεπε να εξαφανιστούν. Και είναι λεβεντιά και πολιτική μαεστρία ότι κατορθώσαμε μέσα ένα χρόνο να έχουν εξαφανιστεί και ο πολιτικός μας λόγος να περνάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που ξέρετε περνάει. Επειδή λοιπόν μερικοί έχουν ή κρατηνισμό ή δειλία ή αν θέλετε να έχουν τρόπο να τα ακούνε προς τα έξω, ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. Και ποιο είναι το συμπλήρωμα αυτό? Το συμπλήρωμα αυτό μπορεί να είναι ο Κωνσταντόπουλος? Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι η Παπαρίγα? Φυσικά όχι. Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που πήγαν στο Πασόκ πιστεύοντας το Ελλάς ανήκει στους Έλληνες και που σήμερα πολιτικά εκφράζονται από τον Παντουβά, τον Παθεμελή και κάποιους άλλους που φωνάζουν για τα πατριωτικά θέματα, τον Κυπουρό. Είναι η πολιτική άνοιξη στο μεγαλύτερο κομμάτι της, αν όχι σε όλο. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα και μπορεί η Χρυσή Αυγή με όσους έχει, πολλούς ή λίγους, να κάνει τόσο θόρυβο και να συμμετέχει όσο δεν μπορεί σήμερα δυστυχώς να κάνει ο ΝΕΡ. Η ΕΠΕΝ, η Βασιλική, οι αμετανόητοι οποίοι πιστεύουν, αυτοί δεν χρειάζονται. Ελάτε εδώ σε αυτή τη νέα ελπίδα που είμαστε όλοι εμείς. Που είμαστε σαφώς η Νέα Δημοκρατία, ο κορμός, αλλά και εσάς δεν σας πετάμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Όσοι μέσα σε αυτή την αίθουσα το ακούσατε εξάλλου, είναι το εθνικό μέτωπο. Είναι οι φιλελεύθεροι των μεγάλων Βενιζέλων. Είναι ο Κώστας ο Πλεύρης. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Είναι ο Δημοσθένης ο Λιακόπουλος. Με την ίδια θέρμη, με την ίδια θέρμη που υποδεχόμαστε και τον ένα και τον άλλο, δεν παρούμε παρά υποδεχτούμε και τον Βασίλη Κολιό από τους μαχητές της Χρυσής Αυγής. Κύριε Κατσαφέρη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να διατυπώσω μία ερώτηση, καθώς υπάρχει στην κοινωνία ένα σχετικό κλίμα, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ανάγεται και σε εδραιωμένη άποψη. Υπάρχουν δεσμοί ανάμεσα στο λαό και τη Χρυσή Αυγή? Μακριά.
Εάν δεν σε φιλοξενώ στο γραφείο μου, θα σε πενταράξω. Και διαβάζω διάφορους ιούς, μεταδοτικούς προφανώς, σε έντυπα και σε ραδιόφωνα, να λένε ότι όλοι εσείς που αποτελείτε τον πυρήνα του έθνους, την καρδιά της Ελλάδος, όλοι εμείς, ότι είμαστε το αυγό του φιδιού. Κάνουν λάθος, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, γιατί περισσεύει η τσίπλα στα μάτια τους και το κερί στα αυτιά τους. Δεν θα ξεχωρίσουν το αυγό του φιδιού από το αυγό του αετού. Είμαστε γενιά των αετών! Είμαστε γενιά των αετών! Είμαστε φασίστες! Είμαστε φασίστες που θέλουμε δημοκρατικές διαδικασίες! Είμαστε ακραίοι που δεν θέλουμε τους βράχτορες ΚΚΜΠ και τη στάση να παίρνουν την Ελλάδα στα χέρια τους! Υπάρχουν Έλληνες και οι Έλληνες είναι εδώ! Οι Έλληνες είναι στο προάβλιο! Οι Έλληνες είναι στην τηλεόραση! Οι Έλληνες είναι μαζί μας! Μου είναι το ίδιο προσιτό, το ίδιο προσιτό, το ίδιο ευχάριστο να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών!